πάνω στον τομέα των Ιταλικών τραπεζών και πώς αυτές θα κινηθούν εστιάζει την προσοχή της συμβουλευτής δράμας του Πασόκ Χαρά Κεφαλίδου μετά τα αποτελέσματα του δημοσιοφίσματος στην Ιταλία. Η κυρία Κεφαλίδου ταυτόχρονα συμπληρώνει πως θα πρέπει να δούμε και ποια θα είναι η στάση που θα κρατήσει η Γερμανία. Ο κύριος Ρέτζι έχασε το στοίχημα και η επόμενη μέρα είναι μια μέρα που πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Υπάρχει ένα τραπεζικό σύστημα στην Ιταλία το οποίο κλειδωνίζεται. Δεν ξέρουμε αν θα χρειαστεί ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, γιατί εκεί υπάρχει και ένα άλλο ερωτηματικό για το αν θα χρειαστεί να εφαρμοστεί η οδηγία η οποία έχει ψηφιστεί και η οποία πολύ απλά λέει ότι στη διάσωση των τραπεζών συμμετέχουν οι μέτοχοι, οι ομολογιούχοι και οι καταθέτες σε ό,τι αφορά ποσά που είναι μη εγγυημένες καταθέσεις. Επομένως, είμαστε σε αναμονή εξελίξεων και το μεγάλο δίλημα αυτή τη στιγμή είναι στη μεριά της Γερμανίας. Θα αποφασίσει η Γερμανία, που είναι ο βασικός παίκτης και ας μην ξεγελιόμαστε στην Ευρώπη σήμερα, να θυσιάσει μία δημοσιονομική και οικονομική προσαρμογή εν ώψη της διάσωσης της δημοκρατίας που φαίνεται να κλειδωνίζεται μπροστά στην άνοδο εθνικολαϊκιστικών και ακραίων δεξιών φωνών ευρωσκεπτικισμού. Από την δική του πλευρά, ο βουλευτής δράμας της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης δηλώνει πως δεν θα πρέπει να συγχαίουμε ένα όχι στην Ελλάδα και ένα όχι στην Ιταλία, καθώς τα μεγέθη των δύο οικονομιών είναι εντελώς διαφορετικά, ενώ παράλληλα θα πρέπει να δούμε και πώς κινούνται τόσο οι Ιταλοί όσο και οι Έλληνες ηγέτες στο εξωτερικό. Οι Ιταλοί έχουν την δυναμική ως μια χώρα της Ευρώπης που ανέφερα με μια ειδικότερα οικονομική δράση και εξ αυτής οι επιπτώσεις είναι ελάχιστες, όσο και αν σήμερα μπορεί να έχουν κάποια ταρακουνήματα, αυτό δεν θα έλεγα αναλογεί και αντιστοιχίζεται με την δική μας χώρα. Καλό είναι λοιπόν και εμείς ως χώρα να συνέλθουμε, να αντιληφθούμε ότι η ανάγκη της συνεννόησης επιβάλλεται. Το έδειξε η Νέα Δημοκρατία και κατά την παραμονή της χώρας στην Ευρώπη, εννοώ για την ενίσχυση που είχε και από τη Νέα Δημοκρατία ως αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και συνέχεια και για το προσφυγικό, αλλά και τώρα στην κατ' επανάληψη απέτηση της Νέας Δημοκρατίας να υπάρξει μία σύνοδος αναφορικά με τα εξωτερικά θέματα που δυστυχώς ενώ σύνοδος των αρχηγών, των κομμάτων, έτσι ώστε να έχουμε μία κοινή πλεύση.